Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, καλή χρονιά, καλό νέο έτος, εύχομαι υγεία, χαρά, εσύ που βλέπεις το βίντεο να είσαι ερωτευμένος, γεμάτος ζωή και εννοείται πάρα πολύ χορό. Αν είσαι καινούριος σε αυτό το κανάλι μου, αν ήρθες σε αυτό το κανάλι επειδή σε βάλε κάποιο άλλο βίντεο, εγώ είμαι ο Άγγελος και είμαι δάσκαλος χορού, χορογράφος και ο πρώτος dancetuber στην Ελλάδα και αυτό το βίντεο είναι το vision board μου. Παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν πίστευα σε αυτά τα vision board και το manifestation και όλα αυτά τα τρελά, έλεγα βλακίες, αν δεν κάτσεις κάτω να δουλέψεις. Φυσικά πρέπει να δουλέψεις, αλλά πέρσι στο vision board μου είχα βάλει το studio, το οποίο έκανα manifest 100% και έγινε. Γι' αυτό δεν μπορούσα να μην κάνω φέτος ένα manifestation board και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το να είσαστε εσείς καλά. Επειδή υπάρχει ένα σύμπαν το οποίο ακούει τι θέλετε. Και όσο το τροφοδοτείτε με το θέλος σας, θα σας τροφοδοτεί και αυτό με αυτό που ζητάτε. Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο όχι στο στούντιό μου, αλλά σπίτι μου και ήθελα να έρθετε σε αυτό το safe place μου για να κάνουμε αυτό το πράγμα επειδή είναι αρκετά προσωπικό. Μπορώ να πω ότι νιώθω και λίγο άβολα γιατί μερικοί στόχοι μου είναι πραγματικά too much. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα με καταλάβετε. Σας νιώθω ότι ήδη εδώ σε ένα χρόνο που κάνουμε το YouTube σας νιώθω κοντά μου και δεν θα με κρίνετε. Επειδή προς το τέλος του βίντεο οι στόχοι γίνονται πραγματικά ακραίοι. Είναι πάρα πολύ απλό να φτιάξετε ένα vision board. Είναι ένας λευκός canvas ο οποίος έχει πάνω φωτογραφίες που αντιπροσωπεύουν πράγματα που θέλετε να κάνετε το 2023. Basic. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια χαρτοτενία, ένα ψαλίδι και ένα Google να τυπώνετε τις φωτογραφίες και printer. Εγώ δεν είχα printer, οπότε πήγα και τα τύπωσα έξω. Χωρίσα τις φωτογραφίες μου σε τρεις κατηγορίες και δύο υποκατηγορίες. Έβαλα την καριέρα μου, το προσωπικό και το Get Up Studio. Το κέντρο του mood board πρέπει να βάλετε τη λέξη η οποία είναι για σας πιο σημαντική. Και εγώ έχω επιλέξει τη λέξη grateful. Grateful γιατί όσα γίνονται στη ζωή μας πραγματικά δεν γίνονται εύκολα και πρέπει ακόμα και το πιο μικρό να είστε ευγνώμων που έχει γίνει στη ζωή σας. Είτε αυτό είναι YouTube, είτε αυτό είναι το Get Up, όλα όλα. Μόνο grateful μπορώ να χαρακτηρίσω την κατάσταση. Δεν έχω κάνει καμία πρόβα πως θα μπουν όλα αυτά. Επιλέγω στην κάθε γωνία του Canva μου να βάζω τις φωτογραφίες που κάνουν για μένα πιο πολύ νόημα, σαν κατηγορίες που έχουμε πει. Θα ξεκινήσω με την κατηγορία YouTube και social media που σας αφορά άμεσα. Ξεκινάω, Παναγία μου. Με αυτό. Αυτή είναι η ασημένια πλακέτα που παίρνεις από το YouTube όταν φτάσεις στις 100.000 subscribers. Σε ένα χρόνο που κάνω τώρα YouTube, έχω καταφέρει να γίνω monetized, που για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μόνο που έγινε, παιδιά αλήθεια δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω, γιατί δεν ήξερα πώς θα λάβει ο κόσμος το χορό. Κάτι πολύ καινούριο στο χώρο του YouTube, που δεν περίμενα να το αγκαλιάσετε. Επίσης έφτιαξα το προφίλ μου του TikTok και βάλα 100.000 followers. Ξέρω δεν έχει να κάνει με τους followers, με τα νούμερα, καμία σχέση. Απλά τα νούμερα είναι ένα ενδεικτικό ότι πας καλά. Δεν βάζουμε απλά 100.000 ένα νούμερο. Είναι ωραίο να το κάνετε εικόνα για να μπορείτε να το φανταστείτε, να μπορείτε να το δείτε. Όταν το δείτε, έχετε πιο καθαρή εικόνα πώς πραγματικά θα είναι στον κόσμο. Έτσι θα γίνει κανονικά. Θέλω να φτιάξω ένα dance talk podcast, δηλαδή θέλω να έχω καλεσμένους άτομα που χορεύουν. Όπως επίσης στο κανάλι μου, θα ήθελα να πάω σε πιο πολλά dance camps και να τα κάνω raid. Πώς είχα κάνει πέρσι το Intensive Master Camp που πήγα και ήρθατε μαζί μου, ήταν τέλειο βίντεο. Και σας έδειξα όλη την εμπειρία του camp για αυτούς που δεν μπορούσατε να έρθετε. Να πάω σε camps και να τα κάνω raid, να πάω σαν κριτής του camp. Όλα αυτά με τα social media όμως είναι πάρα πολύ πιεστικά, πάρα πολύ βαριά για την ψυχολογία κάποιου. Γι' αυτό έχω βάλει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το mental stability. Θέλω να γίνει λίγο normalized το να πηγαίνουμε στο ψυχολόγο, να μιλάμε. Γι' αυτό θέλω να βάλω πάνω στο mood board μου το mental stability. Τελείωσα την κατηγορία του YouTube που την έχω βάλει στο μία γωνία και θα προχωρήσω με τους στόχους μου για το Get Up Studio. Ούτε στα όνειρά μου να ανοίξω στούντιο χορού, πόσο μάλλον ούτε στα όνειρά μου να είχα τόσα πολλά παιδιά που να θέλαν να ακολουθήσουν αυτό που κάνω. Με νούμερα έχω βάλει στόχο τους 150 μαθητές. Τους 150 μαθητές μπορώ να σας πω
ότι θέλω να φτιάξω και δεύτερο στούντιο. Επειδή σιγά σιγά θέλω να μεγαλώσει η οικογένεια του GetUp και να μπορώ να έχω πιο πολύ κόσμο. Και ιδανικά θα ήθελα να διδάξω δασκάλους. Θέλω να διδάξω παιδιά που τους αρέσει ο χορός. Γιατί γενικά υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να είσαι δάσκαλος χορού και μεγάλη διαφορά στο να είσαι ένας χορευτής. Θέλω να φτιάξω τη δική μου νοοτροπία και τρόπο διδασκαλίας, να τη μοιραστώ με παιδιά. Όπως ακριβώς έχει κάνει η Nicole Kirkland. Το moodboard δεν βάζετε μόνο δικές σας φωτογραφίες. Θέλω να βάζετε και ανθρώπους για να γίνεστε inspired από αυτούς. Έχω βάλει και την Alia Janelle. Ρε παιδί μου, το τι κάνουν με κάνει πάρα πολύ inspired. Εννοείται, έχω βάλει τα παιδιά του Get Up Training Program. Είσαστε οι πρώτοι που στήριξατε το όνειρό μου. Γι' αυτό θέλω να σας έχω στο moodboard μου, γιατί με κάνετε inspired όπως αυτούς που είχα πει πριν. Και η λέξη που ακολουθεί το στούντιο και το τέτοιο είναι sold out. Let's go! Αφού ξεκινήσαμε με το χορό, θα συνεχίσω με το χορό και τα όνειρά μου, που είναι πολύ cute. Έβαλα άλλη μια φωτογραφία από το σεμινάριό μου που είχα πάει στην Κύπρο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα παιδιά που παρευρεθήκαν στο σεμινάριό μου και ήταν sold out, δεν το πίστευα. Προχωρώ με τους δύο αγαπημένους μου καλλιτέχνες που θα ήθελα. Μία δουλεύω. Αυτό θα την πω. Είναι η Μαρσό, που την είχα καλεσμένη και για μάθημα χορού. Μπορείτε να με δείτε αν είμαι iconic. Είναι η καλλιτέχνηδα που θα ήθελα να δουλέψω πιο πολύ φέτος μαζί, να τις φτιάξω χορογραφίες. Ρε παιδί μου, γενικά να απογειωθεί η Μαρσό, γιατί πραγματικά πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο έχουμε σε καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αλλά για να μην είμαι ειλικρινής, έχω βάλει και μια φωτογραφιούλα της Φουρέιρα. Θεωρώ ότι έχω πολλά να δώσω σαν καλλιτέχνης σε αυτή την καλλιτέχνη και εννοείται πολλά να πάρω, γιατί η Ελένη είναι έτοιμη καλλιτέχνης, είναι φουλ επαγγελματίας, ξέρει τι να μου δώσει, ξέρει τι να μου πει. Γι' αυτό την βάζω και την Ελένη εδώ στο moodboard. Work until you no longer have to introduce yourself. Αυτή η φωτογραφία έχει ξεμείνει! Αυτή η φωτογραφία είναι με εμένα που διδάσκω στο εξωτερικό. Εγώ σκεφτόμουν πώς μπορεί ο Άγγελος να κάνει κάτι, οπότε το 2023 θέλω να διοργανώσω σαν ομάδες οι οποίες θα πηγαίνουμε και θα χορεύουμε, και θα είμαι και εγώ, θα χορεύω και εγώ. Οπότε ο στόχος για το 2023 είναι να δημιουργήσω ομάδες, να ταξιδεύσω στην Αθήνα όπως έχω πει και παράλληλα με τα σεμινάρια που θέλω να κάνω είναι να χορέψω για να με δει και να σας γνωρίσω, εννοείται. Άμπολο, πρέπει να πω αυτό. Λοιπόν, όποιος είναι σε αυτό το κανάλι καιρό, ξέρει ότι έχω κόλλημα με το skincare. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε, μάθετε το. Θέλω να κάνω μία έρευνα, η οποία θέλω να ξεκινήσει φέτος, το οποίο θα είναι καλλιντικά μόνο για κόσμο που χορεύει. Δεν υπάρχουν γενικά μεγάλοι και μικροί στόχοι. Να βάζετε στο μυαλό σας το πιο ακραίο σκηνικό. Μην σκεφτείτε ποιος θα σας κρίνει, ειδικά εδώ. Είναι safe place, σας το έχω πει 100 φορές και γι' αυτό τώρα θα σας δείξω τους προσωπικούς μου στόχους που είναι pressure. Τους προσωπικούς μου θα τους σκορπίσω παντού για να γεμίσω τα κενά. Αν βλέπετε το βίντεο μέχρι εδώ και έχετε φτιάξει μια ιδέα λίγο όσο το βλέπετε, σκεφτείτε τους δικούς σας στόχους, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια κάτι που ντρέπεστε πάρα πολύ να το κάνετε, π.χ. θέλω να γίνω επαγγελματίας χορευτής, να το ρίξετε κάτω στα σχόλια. Τώρα. Περιμένω. Και συνεχίζω με τους προσωπικούς μου στόχους. Θα ξεκινήσω με την φωτογραφία των κολλητών μου, που είναι τα παιδιά που, όσοι με ξέρετε προσωπικά, είναι τα παιδιά που κάνω παρέα μαζί από όταν γεννήθηκα, literally. Την έχω βάλει στο τέτοιο μου, γιατί με τους φίλους μου μένω πάρα πολύ μακριά. Και την έχω βάλει γιατί θέλω να επενδύσω πιο πολύ. Δεν θέλω να χάνω σημαντικές στιγμές, π.χ. γενέθλια. Είμαστε πάρα πολύ close, don't get me wrong. Αλλά θέλω να κάνω πιο πολύ προσπάθεια εγώ. Το ίδιο πάει και για την Μπιβάρα. Η Μπίβη με βοήθησε πάρα πολύ και με το YouTube και σε πολλά προσωπικά θέματα. Οπότε θέλω και άλλες εμπειρίες τέτοιες με την Μπίβη. Μη γελά, σε βλέπω. Με το βαράκι. Ο Άγγελος έχει πάρει τα κιλάκια του τον τελευταίο καιρό. Το βλέπετε από τα βίντεο μου, δεν είναι ντροπή. Και ο στόχος μου για το 2023 είναι να φτιάξω το σώμα που είχα όταν, παιδιά, θυμάστε σώμα που είχα όταν χόρευα με την Τζοζεφίν. Θέλω αυτό το σώμα. Και το καλοκαίρι να ανεβάσω φωτογραφία στην παραλία.
Στίχνουμε. Επόμενο, έχω βάλει αυτό το cool το σαλόνι που είναι ενδεχομένως στο σπίτι μου ή όπως θα ήθελα να κάνω το σπίτι μου, γιατί θέλω να κάνω μερικές αλλαγές. Το σπίτι το έχω κάνει λίγο γκρίζο και η αλήθεια είναι ότι το έχω ψιλοβαρεθεί. Last but not least είναι το quote που θα κλείσω το mood board, που είναι ένα quote που δεν μπορώ να πω πόσο σημαντικό είναι για μένα. Λέει happy mind, happy life. Γενικά το 2023 θέλω να είμαι stress free, να έχω λιγότερο άγχος, να έχω να ζω τη στιγμή, την κάθε στιγμή, επειδή περνάνε, μεγαλώνω, ο κόσμος φεύγει και από τη ζωή, όπως είχε γίνει και με τον Πέπε, από όταν θέλω να εκτιμώ κάθε στιγμή, να μην έχω τίποτα δεδομένο και να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, μακριά από άγχος, μακριά από τοξικούς ανθρώπους, γενικά να είμαι καλά. Και αυτό είναι το τελευταίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και κάπως έτσι το vision board μου έχει ολοκληρωθεί. Παιδιά, σαν αλήθεια σας το λέω, το 2023 θέλω να είναι η χρονιά που θα κάνετε όλα τα πράγματα που δεν νομίζατε ότι θα κάνετε. Βάλτε στόχους, φοβηθείτε, βγείτε έξω από το comfort zone σας. Ξεκινάμε αυτό το χρόνο με πάρα πολύ ωραία βίντεο, έχω πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Θέλω να περνάτε καλά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσεις ποτέ να κάνεις like, comment, subscribe και εννοείται το iconic, το καμπανελί, τινγκ! Για να μην χάνεις κάθε βίντεο που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Σας αγαπώ, γράψτε μου στα σχόλια τους δικούς σας στόχους και αν θέλετε στείλτε μου και τα vision board σας. Σας αγαπώ πάρα πολύ, καλή χρονιά!